Με πυρετώδεις ρυθμούς εργάζονται οι υπάλληλοι της περιφέρειας Κρήτης εν ώψη των τριπλών εκλογών στις 26 Μαΐου. Τα εκλογικά τμήματα στο νησί μας είναι αυξημένα, ενώ οι κάλπες είναι σχεδόν διπλάσιες, καθώς θα στηθούν 5.364 κάλπες. Έχουμε παραλάβει το μεγαλύτερο όγκο του υλικού, εγκυκλίους, οδηγίες. Περιμένουμε ακόμα κάποιες καταστάσεις μη ψηφισάντων, δηλώσεις παραληφθέντων εκλογέων. Περιμένουμε τα ψηφοδελτία, εννοείται, τα οποία θα έρθουν μέχρι 8 μέρες πριν τις εκλογές. Συνολικά τα εκλογικά τμήματα στο νησί μας ανέρχονται στις 1.339 για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ενώ οι αίθουσες ανέρχονται σε 2.366. Όσο για τις ευρωεκλογές, τα εκλογικά τμήματα ανέρχονται σε 1.343. Έχουν έρθει εδώ υποψήφοι συλλαϊκοί? Έχουν. Και μοιράζουν φυλάδια? Μοιράζουν φυλάδια, δεν είναι ψήφους. Δεν είπαν τίποτα, μόνο πως το έκανε τα χαρτιά. Αυτά που τάζουν τα γράφουν μέσα. Αλλά εγώ δεν τα διάβασα ακόμα. Ξέρετε πόσους σταυρούς θα βάλετε, ποια είναι η διαδικασία που θα ψηφίσετε? Από ό,τι έχω ακούσει, τρεις σταυρούς, δεν είμαι και σίγουρη. Έτσι έχω ακούσει. Ισχύει? Θα απέχω, ναι, γιατί δεν βλέπω μέλλον. Και βλέπω τα παιχνίδια ολονών. Τα βλέπω. Έχω κουραστεί πλέον. Γιατί καμιά φορά μου λένε θα φτιάξω. Εντάξει. Στην επόμενη ζωή θα φτιάξουν όλα. Οι πολίτες θα ψηφίσουν σε δύο αίθουσες. Η πρώτη αίθουσα αφορά τις περιφερειακές εκλογές και τις ευρωεκλογές, ενώ στη δεύτερη αίθουσα θα ψηφίσουν για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές. Το νέο στοιχείο στις εκλογές με βάση τον νόμο του Κλισθένη είναι ότι θα ψηφίσουν νέοι 17 ετών, όσοι δηλαδή έχουν γεννηθεί το 2002. Ενώ άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα υπάρξει χωριστό ψηφοδέλτιο για τις κοινοτικές εκλογές. Ο κάθε εκλογές θα ψηφίσει σε δύο εκλογικά τμήματα συνεχόμενα. Το νέο επίσης στοιχείο είναι ότι οι κοινοτικές διενεργούνται χωριστά σε χωριστή κάλπη, ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε κοινότητας. Έχετε αποφασίσει χωρίς να μας πείτε? Όχι, ακόμα. Ξέρετε πώς θα ψηφίσετε? Όχι, αλλά θα ενημερωθώ μέχρι τότε. Τι θα παίξει σημαντικό ρόλο στην επιλογή σας στην τελική? Σημαντικό ρόλο. Η εμπειρία και η γνώση. Εννοείται. Τηλέφωνα, στα κινητά, ναι. Πού ψηφίζεις. Εδώ είμαι και εγώ, να είμαστε στα υπόψη. Ναι, όλοι στα υπόψη σας. Στα υπόψη, ναι. Άμα είναι, ναι. Και πάρεις αυτό το συνδυασμό. Μέχρι 4 είναι οι σταυροί προτίμησης για τις ευρωεκλογές. Μέχρι 4 είναι σταυροί για τους περιφερειακούς συμβούλους στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Χανίων, ενώ μέχρι 2 σταυροί είναι στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Λασιθίου. Θα κάνουμε μια γενική δοκιμή, 2 γενικές δοκιμές στην εφαρμογή μας. Δεν με νοιάζει 4. Μπορεί να πάω και μπορεί να μπω να ψηφίσω. Στις δημοτικές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου, οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν έως 3 σταυρούς συν ένα σταυρό στους υποψήφιους των υπολείπων δημοτικών διαμερισμάτων. Σε ό,τι αφορά τις δημοτικές ενότητες που βγάζουν μέχρι 3 έδρες, οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν ένα σταυρό και ένα σταυρό στους υποψήφιους των υπολείπων δημοτικών διαμερισμάτων. Για τους μεγάλους δήμους είναι μέχρι 3 σταυρούς. Για τις άλλες δημοτικές ενότητες εξαρτάται από το πόσες έδρες βγάζει κάθε δημοτική ενότητα. Μέχρι 2 είναι οι σταυροί προτίμησης για τους συμβούλους της κοινότητας, ενώ σε κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων ένας είναι ο σταυρός προτίμησης, καθώς δεν εκλέγονται σύμβουλοι, αλλά πρόεδρος κοινότητας. Ήδη παίρνουν τηλέφωνα ότι εδώ είμαστε, λέω τόσο καιρό δεν σας βλέπαμε. Τώρα πού βρείτε το τηλέφωνό μου? Απλώς εγώ έχω κατασταλάξει, κάπου θα ψηφίσω. Σημαντικό έργο θα παίξει, όχι θα κάνω, τι έχουν κάνει μέχρι τώρα. Δεν ψηφίζω κανένα. Για ποιο λόγο? Είμαστε απογοητευμένοι σε όλα. 8 ημέρες πριν τις εκλογές, οι υποψήφιοι συνδυασμοί για τις περιφερειακές εκλογές θα πρέπει να έχουν καταθέσει τα ψηφοδέλτιά τους στην περιφέρεια. Ενώ στους δήμους θα πρέπει να καταθέσουν υποψήφιοι συνδυασμοί για τις δημοτικές εκλογές. Ακόμη 3 μέρες πριν τις εκλογές θα πρέπει να έχουν διατεθεί οι σάκοι στα εκλογικά τμήματα.